Επισκεφθήκαμε σήμερα το χώρο που κατά πληροφορίες βρίσκονται τοπογράφοι και αποτυπώνουν την περιοχή που ακούγεται ότι είναι υποψήφια για την εγκατάσταση της φημολογούμενης δομής. Είδαμε εκεί τα σημάδια των τοπογράφων και είδαμε εκεί και το συνεργείο που εργάζεται μαζί με τη χρήση drone για να αποτυπώσει την όλη περιοχή. Βέβαια μας εκπλήσει όλη αυτή η πρωτοβουλία τη στιγμή που δεν έχει ξεκαθαριστεί και δεν έχει ολοκληρωθεί και αν θέλετε δεν έχει ξεκινήσει ο διάλογος με την τοπική κοινωνία. Τοπική κοινωνία η οποία θα έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στις όποιες αποφάσεις και ό,τι μπορεί να σχεδιαστεί στον τόπο της. Σε όλη αυτή τη διαδικασία και σε όλα αυτά τα οποία σχεδιάζονται, εμείς δηλώνουμε ότι θα είμαστε αντίθετοι και δεν θα επιτρέψουμε να γίνει απολύτως καμία δομή, απολύτως τίποτα στη συγκεκριμένη περιοχή και οπουδήποτε αλλού στοιχείο. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, όπως ακούσατε από τον κύριο Μπουδάνο, επισκεφθήκαμε πράγματι σήμερα την περιοχή. Περιττό να σας αναφέρω για ποια περιοχή μιλάμε. Είναι αδύνατον να κατοικήσει εκεί άνθρωπος, αλλά εν πάση περιπτώσει, εφόσον η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να εγκαταστήσει εκεί τη δομή, εμείς όπως ακούσατε είμαστε αντίθετοι σε καμιά νέα δομή και επιθυμούμε μόνο ένα προαναχωρησιακό κέντρο το οποίο θα έχει πολύ λίγα άτομα, 500 τουλάχιστον, για να μπορέσουμε να είμαστε κύριοι της περιοχής μας, της Χίου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, με τους συναδέλφους μας, όπως και ήδη μίλησαν προηγουμένως, επισκεφτήκαμε το μέρος όπου κατά τα φαινόμενα έχει σχεδιαστεί να γίνει αυτή η μη σύνομη για μας και απαράδεκτη δομή. Σε κάθε περίπτωση αντιδρούμε όπως αντιδρά άλλωστε και όλη η Χίος και είμαστε συνεπίκουροι με τους πολίτες και τους δημότες και γενικά με τους θεσμούς αλλά και με το Δήμο σε οποιαδήποτε ενέργεια και να κάνει και μια προσπάθεια για να ανατραπεί κάτι το οποίο θα λειτουργήσει σε βάρος της Χίου, σε βάρος των δημοτών, σε βάρος των χιωτών και γενικότερα, μάλλον ακόμα περισσότερο, σε βάρος της πατρίδας μας.